Όπως παραείδατε, αλλάξαμε πλάνο, τώρα βρισκόμαστε στο Σόουξου και βλέπουμε την βίλα του τραπεζίτη Καπαγιαννίδη. Η βίλα αυτή χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Κακουλίδη το 1906. Σήμερα βέβαια λειτουργεί σαν μουσείο Ατατούρκ. Επαναλαμβάνομαι, στο ωραίο Σόουξου, δάσος επάνω στο, από την τραπεζούντα, βλέπουμε την βίλα του τραπεζίτη Καπαγιαννίδη, ένα έργο του αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Κακουλίδη που χτίστηκε το 1906. Σήμερα βέβαια λειτουργεί σαν μουσείο και Κεμάλ Ατατούρκ. Οι λήψεις είναι εξωτερικές, απαγορεύεται η λήψη βιντεοκάμερα στον εσωτερικό χώρο. Προσπαθήσαμε κάπου να τραβήξουμε κάποια πλάνα. Ας το πούμε στα κλεφτικά. Πολύ πίστην έλαξαν, έντα μου αμέθανη, έντα μου αμέθανη. Επέι απέσα την, είναι κρυφό χριστιανή, είναι κρυφό χριστιανή. Καθουλό αέρα σωστόλ, την πιτάνα την ατρών, την πιτάνα την ατρών. Επαναλαμβάνομαι, βλέπουμε πάντοτε στην οθόνη μας την βίλα του τραπεζίτη Καπαγιαννίδη, ένα έργο, όπως είπαμε, του Αλέξανδρου Κακουλίδη, του αρχιτέκτονα, χτίστηκε το 1906, μια πολύ ωραία τοποθεσία στο Σόουξου. Άλλωστε το βλέπετε και μόνοι σας. Βέβαια σήμερα λειτουργεί ως μουσείο και μάλα τα Τούρκ. Πλάνα λοιπόν από αυτήν τη βίλα βλέπουμε. Είπαμε και προηγουμένως ότι απαγορεύονται οι λήψεις μέσα βιντεοκάμερας μέσα στη βίλα. Έτσι περιοριζόμαστε μόνο στις εξωτερικές λήψεις. Εφταντράνον πάνω ήρ, όλου τσοτσουχ και ο γύρ, όλου τσοτσουχ και ο γύρ. 20 χορτοθερή. Ροζέτα οροφής, από τον εσωτερικό χώρο βέβαια, κρυφά τραβηγμένη. Δοντανιά χορτοθερή, με φίλτσι με πήγα εκεί. Είδα τσίγκα τυρκαγιάν, μου ατσίρκε πέρισαν. Όπως καταλάβατε, τα πλάνα μας έχουν τελειώσει από τη βίλα Καπαγιαννίδη και κατευθυνόμαστε πλέον για άλλη κατεύθυνση. Εμπαινάνε σοχωρών και σκονάνε πολλά κόσμ. Αμποδάρια μου κοτάν, σιγινένει γάχαρκος. Thank you.
άλλον τον αλεό σας, άλλον τον αλεό σας, άλλον τον αλεό σας, ναι καστάλελεό σας, ναι καστάλελεό σας. Να παγώ εχονιάτ, να παγώ εχονιάτ, να παγώ εχονιάτ, ψήψη μαλοβεσιάτ, ψήψη μαλοβεσιάτ. Φαίτα! Χρόνια έρθαν και δέβανε, κερί έρθαν και φάγνε, έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον αμόν τη νύχταν, ολονυχτής τριγύριζεν γύρω τα καστροπόδια, επέμναν έρμα κι άκλερα, γομάτα κολλησάφρας. Ολονυχτής τριγύριζεν με τα φτερά ανοιγμένα, και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σ' έναν άκραν, μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανωτήρι. Εδώ βλέπετε τα κάστρα των Κομνηνών. Εδώ είναι η Βυζαντινή Ανοπόλη της Τραπεζόντος. Μέσα από αυτά τα τείχη υπήρχαν το παλάτι των Κομνηνών. Υπάρχει ακόμα ο Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντος, ο πολιούχος της πόλεως Τραπεζούντος. Βέβαια, θα τα δούμε στη συνέχεια όταν θα επισκεφθούμε τις εκκλησίες της Τραπεζούντος. Με γκόλπια πατριαρχών, με σταυρούς δεσποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών, παντέρας καπετάνιων, Μάρμαρα τους σκεπάζεται όλο έναν έθνος. Αποσκεπάστε βλαβικά τα Άγια τα ταφεία, το χώμα τα αυκερόνια το τανάλαφρον αέρας, δε βγαίνας ο ανάσυρμαν κι ας ο μαύρον το κλάμαν, θα βγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα μπαίνε. Και τραγωδία σ' να έφτας, και τυπώ.